Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Μπαρόζο, για την ανακοίνωση προκειμένου η Ελλάδα να επανέλθει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η χώρα μου έχει μέχρι στιγμής κάνει σημαντικά βήματα με τη βοήθεια των εταίρων της. Το έλλειμμα έχει μειωθεί δραστικά και η κατάσταση σταθεροποιείται. Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, ώστε η υπερβολική έμεση και άμεση φορολόγηση να περισταλεί, προκειμένου να αρχίσει κάποια ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέλη της Νέας Δημοκρατίας, εγκαίρως είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο που προέρχεται από τη μονομερή λιτότητα. Τόσο εμείς όσο και ο Πρόεδρός μας, κύριος Σαμαράς, είχαμε ακριβώς επισημάνει ότι ένα πρόγραμμα λιτότητας πρέπει να συνοδεύεται με πρόγραμμα ανάπτυξης. Σήμερα όλοι αποδέχονται αυτή την αλήθεια. Ορισμένοι εδώ σε αυτή την αίθουσα ζητούν να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Λυπούμε πολύ γι' αυτό. Ο ελληνικός λαός επιθυμεί να παραμείνει στενά συνδεδεμένος με την Ευρώπη και το ευρώ. Θεωρούμε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που έχει γίνει συστημική. Το ίδιο ισχύει για όλες τις χώρες που είναι σε κρίση. Κύριε Πρόεδρε, όσα χτίσαμε μαζί πρέπει να συντηρηθούν και να εξασφαλιστούν με το κοινό μας έργο. Όλοι πρέπει να εργαστούμε για την καταπολέμηση της ανεργίας και για μια νέα περίοδο ευημερίας. Μόνη της καμιά χώρα δεν θα τα καταφέρει. Αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας. Θέλω να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε σχέση με τα σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος των Φιλελευθέρων, κύριος Βερόφσταντ, αυτά δεν βασίζονται επακριβώς σε όσα είπε. Η χρηματοδότηση για την οποία μίλησε είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και το Κοινοβούλιο απλώς ρύθμισε την αποπληρωμή προς τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι τα ελληνικά κόμματα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι διατεθειμένα στην ουσία να ξοδεύουν, ενώ την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός υποφέρει από τις θυσίες που κάνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.